Και ξεκινάμε τι συνδέσει μα με τη Σοφία Φασουλάκη, με τη βοήθεια τη οποία θα δούμε ποιο είναι το σχέδιο τη Αθήνα, πώ θα αντιδράσει η Ελλάδα σε ένα πιθανό κύμα προσφύγων, Σοφία. Η στρατηγική τη Ελλάδα, Ματίνα, έχει δύο επίπεδα. Κινείται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι η διαμόρφωση μια κοινή γραμμή. Αυτό που ε, λέγαμε χτε, μια συναντήληψη με την Τουρκία για το τι θα γίνει και για το πού θα διοχετευτούν, πού θα πάνε. Πιθανώ τα εκατομμύρια των Αφγανών μεταναστών και προσφύγων του, Αφ... του Αφγανιστάν. Έτσι, λοιπόν, υπάρχει η στρατηγική για την υιοθέτηση μιας κοινή γραμμής έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μείνουν τόσο στο Ιράν ή στο Ιράκ ή ακόμα και στο Πακιστάν, αφού ε, να θυμίσουμε ότι με την Τουρκία το Αφγανιστάν δεν συνορεύει. Ε, το δεύτερο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο, Ματίνα, δεν είναι άλλο από την διαφύλαξη των συνόρων μας, χερσαίων και θαλάσσιων, από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα αντιδράσει ο Ταγί Περτογάν στην περίπτωση που φτάσουν στα σύνορά του εκατοντάδε ή και εκατομμύρια Αυγανοί. Τότε λοιπόν βλέπουμε αυτήν την στρατηγική ήδη να ξεδιπλώνεται ε, στην Ελλάδα, τη διαφύλαξη με κάθε τρόπο των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων μα από τον Εύρο και βέβαια σε όλα τα νησιά, έτσι ώστε να μην καταφέρει η Τουρκία να εργαλειοποιήσει τους απελπισμένους αυτούς ανθρώπους, τους ε, Αφγανού πρόσφυγες και μετανάστες, πιέζοντας με αυτόν τον τρόπο τόσο τη χώρα μας όσο και την Ευρώπη.